Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στα χαρακόμματα του εσωκομματικού πολέμου παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις ζυμώσεις να είναι πυρετώδεις και τα στελέχη ένα-ένα να επιλέγουν στρατόπεδο. Πριν από λίγο, τελευταία εξέλιξη, ο Στέφανος Κασελάκης έκανε κίνηση για τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ, αφαιρώντας από το πληρεξούσιο τη διαχείρισή τους. Ο Νίκος Παπάς, στη συνέντευξη στην έκθεση Θεσσαλονίκης, αφού ανέπτυξε την πλατφόρμα του κόμματος για στέγαση, χρέος και δανειολήπτες, απάντησε σε βροχή ερωτήσεων για τα εσωκομματικά, λέγοντας ότι δεν θα διαγραφεί ο Στέφανος Κασελάκης, ενώ, όπως είπε, το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει ότι μπορούν να ανακληθούν και να ελεγχθούν όλα τα αξιώματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να συνδεθούμε με τον Χρήστο Τσιγουρή, που παρακολούθησε φυσικά την συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα μας πει βέβαια και όλα τα νεότερα, όλες τις ειδήσεις που βγήκαν μέσα από την συνέντευξη του κυρίου Παπά. Χρήστο, ήταν λογικό νομίζω σήμερα η βροχή ερωτήσεων του κυρίου Παπά να αφορά στα εσωκομματικά περισσότερο του κόμματος. Τη πρόταση των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο, είναι θυελώδης για τα εσωτερικά του κόμματος στην κυρία Μήνα. Οπότε, ένα μεγάλο μέρος των ερωτήσεων, όπως επισήμανες, επικεντρώθηκε στις εξελίξεις. Πόσο μάλλον που την ώρα, λίγα λεπτά μόνο πριν από την έναρξη της συνέντευξης τύπου, έγινε γνωστή η επιλογή του Στέφανου Κασελάκη τις 13 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες πριν, να πάρει όλες τις εξουσιοδοτήσεις που είχε παραχωρήσει προς τον Γενικό Διευθυντή του κόμματος για να πραγματοποιήσει συναλλαγές, οικονομικές δοσοληψίες και ό,τι άλλο απαιτείται. Όπως μάθαμε, με το πληρεξούσιο αυτό, ο κύριος Κασελάκης ζητά να μας περαιτήθηκε πολλές φορές. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ένας αρχηγός στις δημοκρατίες και στα δημοκρατικά κόμματα που δεν μπορεί να ελεγχθεί από τα όργανα του κόμματος. Δεν υπάρχει θέση που είναι ΣΑΗ. Συνεπώς, πήρε αποστάσεις και άδεια. Και ότι όλοι ελέγχονται, είπε. Ακριβώς. Όποιο αξίωμα και να έχουν, λοιπόν, ότι όλοι ελέγχονται. Άδειασε λοιπόν τον Στέφανο Κασελάκη για την μη αναγνώριση της έκπτωσής του, ας το πω, της καθαίρεσής του, ας το πω έτσι, ο οποίος δηλώνει ακόμα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, την ίδια ώρα φάνηκε απάντηση ότι δεν αποδέχεται της ουσίας τις κατηγορίες που μέλη και φίλοι του Στέφανου Κασελάκη διατυπώνουν εναντίον του, ότι τελικώς έπαιξε διπλό παιχνίδι και δεν τον στήριξε μέχρι τέλους. Πάντως, Χρήστο, στην ερώτηση, Χρήστο, αν μου επιτρέπεις, πάντως στην ερώτηση τη δική σου, δεν ξεκαθάρισε αν θα στηρίξει τον κύριο Κασελάκη στις εσωκομματικές εκλογές, ενώ ήταν λαύρος, θα έλεγα, για το θέμα της επιστροφής των βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Χαρακτήρισε αγκάθι, ηθικό και πολιτικό το ότι έφυγαν παίρνοντας και την έδρα. Πράγματι, απέφυγε να έκλεισε κάθε συζήτηση για ενδεχόμενο καταρχήν δικής του υποψηφιότητας. Mm-hmm. Δεν απάντησε για το τι θα κάνει αν ο κύριος Κασελάκης είναι ξανά υποψήφιος. Ρωτήσαμε αυτό με δεδομένο ότι την προηγούμενη φορά ήταν καθοριστική η στήριξή του και του κυρίου Παπά και του κυρίου Πολάκη. Mm-hmm. Και βεβαίως από εκεί και πέρα βάζει ένα θέμα επιστροφής εδρών για τα στελέχη της Νέας Αριστεράς. Χαρακτήρισε τραύμα, αν θυμάμαι καλά, την αγκάθι, πληγή ηθική και πολιτική. Ναι. Συνεπώς, η ερώτηση ήταν αν ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή του στην περίπτωση που δεν υπάρχει Κασελάκη στο τοπίο. Νομίζω ότι έβαλε πολύ καθαρά, εμφατικά το θέμα των εδρών και από εκεί και πέρα επέμεινε πάρα πολύ σε αυτό τη συγκρότηση ενός μετόπου προοδευτικής συνεργασίας. Ερωτήθηκε ξανά για το αν η Νέα Αριστερά μπορεί να μετέχει σε αυτό. Είπε ότι το βάρος, το βλέμμα πέφτει στο ΠΑΣΟΚ, καθώς θεωρεί ότι το κόμμα του ΠΑΣΟΚ είναι τώρα σε ένα δίλημα και είναι τα δύο μεγαλύτερα, ας το πούμε, κόμματα του χώρου της κέντρου αριστεράς. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πολύ και να πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι είπε λίγο νωρίτερα ο κύριος Νίκος Παπάς.